Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Σήμερα σας παίρνουμε μαζί μας για ένα τέλειο βλογκάκι που θα πάμε διακοπές στην Κέρκυρα. Γιούπι! Θα δείτε μαζί μας τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πού θα πάμε, πού θα κολυμπήσουμε. Θα σας πάρουμε παντού μαζί μας. Παντού. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, συνεχίστε να βλέπετε αυτό το βίντεο. Μόλις στην Κέρκυρα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά από την άλλη πεινάμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δεν οργανωθήκαμε σωστά. Τι λες εσύ? Καλά οργανωθήκαμε. Τι είναι αυτό το θέμα? Φτάσαμε πολύ νωρίς. Ναι, φτάσαμε νωρίς και μείναμε πολύ ώρα στην Ηγουμενίτσα. Ηγουμενίτσα δεν είμαστε. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε στο δωμάτιό μας. Δεν έχουμε κλείσει ξενοδοχείο, έχουμε κλείσει δωμάτιο, το οποίο λέγεται Magnolia. Είναι πάρα πολύ ευγενική αυτή η κυρία που έχω μιλήσει στο τηλέφωνο. Έχει πάρα πολύ καλές κριτικές, το κλείσαμε μέσω Booking. Θα σας το δείξω εννοείται. Και άμα είμαστε ευχαριστημένοι, θα το μάθει μέχρι το τέλος του βίντεο. Ναι, το αγόρι μου είδε ένα ξενοδοχείο εδώ πέρα και έχει ενθουσιαστεί. Θα το μάθετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Δεν πρέπει να έχει. Ναι. Αρχικά αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Οπότε συμφέρει άπειρα. Λοιπόν, το δωμάτιό μας είναι εξαιρετικό. Η κοπέλα έχει ασχοληθεί full. Έχει φτιάξει δικό της βιβλίο για το που μπορούμε να πάμε. Και πραγματικά αξίζει απείρα το δωμάτιο. Και προτείνει πράγματα που δεν είναι τουριστικά. Ακριβώς. Κάτι που βλέπουμε θάλασσα, που μου έλεγε ο Αλέξης, σιγά μην βλέπουμε θάλασσα. Το μπαλκόνι μας είναι τέλειο και μεγάλο. Ένα μόνο πρέπει να σπάμε. Τι είναι αυτό? Τραγγελόκαστο. Αγγελόκαστο. Και το μπάνιο μας είναι πολύ ok και πάρα πολύ καθαρό, παιδιά. Για τα 166 ευρώ ήταν η καλύτερη επιλογή. Πραγματικά. Πολύ κοπέλα μας έχει εδώ πέρα πάρα πολύ περιποιημένα τα πάντα. Βιβλία. Από κάτω κάποια after sun και τέτοια. Σίδερο. Πετσέτες. Εδώ έξω το δωμάτιό μας, αυτό είναι το δωμάτιό μας. Έχει γράψει πάνω κάποια αξιοσημείωτα πράγματα που δεν είναι τουριστικά επίσης, για να πάμε. Ίσως η καλύτερη επιλογή που έχουμε κάνει. Εγώ πήρα το The Vespa Pepperoni και ανυπομονώ πραγματικά να το δοκιμάσω. Πεινάμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε. Τι reaction έχεις? Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Επιστρέψαμε στο σπίτι για να ετοιμαστούμε, βασικά να ξεκουραστούμε λίγο, να ετοιμαστούμε για το βράδυ, γιατί έχουμε κλείσει τραπέζι σε ένα φανταστικό μαγαζί και ανυπομονώ να πάμε. Θα σας πάρουμε να είτε μαζί μας. Τώρα εγώ κάνω λίγο έτσι μια ήπια περιποίηση και θα δείτε πού θα πάμε. Θα γυρίσουμε εννοείται και στην Κέρκυρα, οπότε stay tuned. Αν έχω κάτι να σας συμβουλέψω για αυτήν εδώ, για αυτό εδώ το νησί, είναι να πάρεις μηχανή, γιατί πραγματικά είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο και ψάχνουμε πάρκινγκ. Εντάξει, εκτός από την κίνηση που έχουμε φάει πιο πριν, είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο και ψάχνουμε πάρκινγκ στο κέντρο της Κέρκυρας. Και 9 η ώρα είναι η κράτησή μας, έχει φτάσει 8 και 18 και 20 σχεδόν δηλαδή. Υποτίθεται ότι θα προλαβαίνουμε να κάνουμε και βόλτα, ξεκινήσαμε 6,5 ώρα.
Εγώ αυτό θα πω και θα το αφήσω εδώ και ότι βρήκαμε πάρκινγκ, θα πω. Θετική σκέψη. Αυτό. Update. 9 η ώρα. 9 παρατέταρτο, παιδιά. Έχει νυχτώσει έξω. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε. Έβλεπε τη μύτη μου. Και είμαστε ακόμη κολλημένοι. Τότε. Και όλο κάποιο μπροστά μα βρίσκει πάρκινγκ. Και εμεί όχι. Update, update. Πες. 8:46 βρήκαμε πάλι. Μας πήρε μόνο 2 ώρες. Όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν στο Ιμαμπάρι, έχει κατάλογο με φαγητά, έτσι snack τύπου και κατάλογο με δικά τους κοκτέιλ, φυσικά έχει και τα κλασικά και η Θέα, κάναμε κράτηση εννοείται, αλλά η Θέα είναι απερίγραπτη. Τι έχεις να πεις για το κοκτέιλ σου? Πολύ καλό. Και εμένα πάρα πολύ καλό. Η λύση πάντως εγώ ένα... πήρα το... Mango Tango. Mango Tango. Αν λοιπόν θέλετε και έρθετε σε αυτό το μαγαζί να πιείτε κάτι ξινό, γλυκό, φρουτένιο, μανταρινό τέτοιο... Τα έχουν στο πετάλογο. Ναι, να πάρετε αυτό. Εσύ πήρες κάτι σε ζόμπι, ε? Ναι, κάτι το δικό του ζόμπι, ναι. Λοιπόν, σήμερα όπως είδατε πήγαμε στο Ισόλα. Πώς? Μαμπάρι. Η Μαμπάρι. Το Ισόλα άλλο. Μη δώσει σημασία στη Μαμπάρι εμείς πήγαμε. Λοιπόν, εξαιρετική τοποθεσία. Παρ' όλα αυτά, αργό, full service, βέβαια μας ειδοποίησε το παιδί, μια χαρά το σερβ. Το παιδί του συγκεκριμένο, ας πούμε, μας εξυπηρέτησε μια χαρά. Το σερβ μια χαρά ήταν, δεν ναι. Ούτε αργό. Όχι, ήταν, όχι, αργά ήρθαν τα φαγητά, συγγνώμη, δεν αργήσανε αυτά τα φαγητά και αυτά που παραγγείλαμε. Τι έφταιγε το σερβ? Το εσωτερικό σερβ. Δεν ήταν σερβ αυτό? Όχι, για την ώρα που πήγαμε δεν. Πάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν. Τα κοκτέιλ με το που φτάσαμε μας τα φέρανε πάρα πολύ γρήγορα, μπορώ να πω, και ήταν και πεντανόστιμα για εμένα. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Τώρα, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, μπορεί να κουνιάμε λίγο και εγώ γιατί είμαστε στα μάξι. Παρ' όλα αυτά, ήρθε το φαγητό, όπως είδατε, τρεις μερίδες πράγματα. Δηλαδή, αρχικά πανάκριβο και κατά δεύτερον κάτι κουτσουλιές και αδιάφορο, full. Αν είναι να πάτε για την τοποθεσία, γιατί είναι πολύ όμορφη τοποθεσία. Να πάτε για ένα κοκτέιλάκι, ένα κρασάκι, ένα κάτι χαλαρό, όχι για φαγητό, όχι, όχι. Λοιπόν, μετά από αυτό, αποφασίζουμε να πάμε στα καντούνια μέσα, δηλαδή στα στενάκια της Κέρκυρας, έτσι ονομάζονται τα στενάκια της Κέρκυρας, καντούνια. Και ξεκινάμε, που λέτε, να περπατάμε. Μετά από λίγο μου λέει ο Αλέξης, λίγο το ποδαράκι μου πόνεσαν, λέω, εντάξει και εμένα, πάμε προς το αμάξι. Έλα, ξεκινάμε να πάμε προς το αμάξι. Συνειδητοποιούμε ότι μέσα από τα καντούνια έχουμε κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή μετά το μαγαζί που ήμασταν. Σε 200 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Και το αμάξι ήταν αρκετά μακριά. Και του λέω, πάμε μέσα από τα καντούνια να βάλουμε GPS. Όχι, μόνος του μου το είπε. Δεν θυμάμαι πώς έγινε, τέλος πάντων. Πάμε μέσα από τα καντούνια εν τέλει. Δεν ήθελες να ανέβεις την ανηφόρα. Ναι, και γιατί λέω, πάμε από εδώ δεξιά. Ναι. Φτάνουμε εκεί που έπρεπε να φτάσουμε και μου λες όχι από εδώ ερχόμασταν πριν. Μην πάμε από εδώ, πάμε από την άλλη μεριά. Και από εκεί και πέρα μετά φταίω εγώ που σ' άκουσα. Αν πηγαίναμε από εκεί που ήρθαμε πριν. Το κλείνω. Επειδή βγάλαμε μια κρούλα, ο κύριος Αλέξανδρος δεν βάλθηκε να μην βάλει GPS. Δεν ήθελε να βάλει GPS, ήταν σίγουρος ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Εγώ του εξηγώ ότι κάνουμε κύκλους, φίλε μου, άνθρωπε μου. Κάνουμε κύκλους. Δεν καλά, πρέπει να πηγαίνει. Που λες ότι είδες δύο φορές, δεν τις είδες δύο φορές. Ό,τι και να πεις. Το κόβω επί τόπου. Ό,τι αυτές τις μηχανές δεν τις είδες. Τις είδα δεύτερη φορά. Τέλος πάντων, να καταλήξω κάπου, γιατί δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει καν όλο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τους νοιάζει το γεγονός ότι ξαναφτάσαμε στο ίδιο σημείο το αρχικό
κάνοντας έναν τεράστιο κύκλο και έπρεπε να ξανεβούμε όλη αυτή την άλλη φορά που δεν ήθελα να ανεβούμε. Σε κατάληξη αυτού έχουν γεμίσει τα πόδια μου φουσκάλες, γιατί απλά κάναμε κύκλους. Γιατί ήθελες να βάλεις ψηλά παπούτσια. Α, εσένα δεν έκαναν που φοράς φλάτ δηλαδή. Όχι, δεν έχω ούτε μία φουσκάλα. Πονέσαν τα πόδια μου, πονέσαν τα σκοινιά που πιέζουν τα πόδια μου. Ενοχλεί ότι είναι σκοινή. Καλημέρες, καλημέρες. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε στο μαγευτικό νησί της Κέρκυρας, το οποίο πολύ μας μάγεψε χθες, όπως καταλάβατε. Σήμερα ξεκινήσαμε τη μέρα μας με λίγο brunch. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει beach bar και μετά στη συνέχεια θα ακολουθήσει λίγο, θα πάρουμε όλες τις θάλασσες παραμάσχαλα και θα τις δούμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο για τίποτα. Αυτά, έχετε μια πανέμορφη μέρα κι εσείς. Θα σας δείξω κι άλλο. Κάναμε το πρώτο μας μπάνιο στην Κέρκυρα. Ήρθαμε σε ένα τέλειο μαγαζί, όπως έχετε δει, το οποίο στην είσοδο όπως μπαίνεις είναι όλο γεμάτο μπανανιές, κάτι που με τρέλανε εμένα. Λέγεται Sirens, οι σιρήνες με λίγα λόγια. Έχει εκπληκτική θάλασσα, μια μουδιά, τι να σου πω. Αρχικά είναι λίγο κοκκινοπία μουδιά τους, λίγο δεν είναι σαν τη δικιά μας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και η θάλασσα είναι όλη με ψηλή άμμο, τέλεια. Εμείς είχαμε κάνει κράτηση πριν, είναι 8 ευρώ εξαπλώστος που πληρώσαμε και, ναι, τώρα για τον Αύγουστο, τώρα δεν ξέρω, και άλλα 8 ευρώ ή 2 καφέδες που πήραμε, πολύ ok, μαζί με νεράκι. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ οικονομικά, γενικά στο νησί είναι πάρα πολύ οικονομικά όλα, οπότε είμαστε πολύ ωραία. Τώρα εδώ πέρα αράζουμε και θα πάμε και στις υπόλοιπες παραλίες που έχουμε έτσι βάλει στίγμα και θα σας τραβήξω και από εκεί. Μόλις είδαμε την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας. Είναι ένα κομματάκι, χωρίζεται σε 3-4 περίπου κομματάκια. Κατεβήκαμε με σκάλες κάτω. Και τώρα θα πάμε στο Λαγκρότα και μετέπειτα για φαΐ. Όπως είδατε, πήγαμε και στο Λαγκρότα. Είχε πολύ περπάτημα, πολύ ζέστη, πολύ κόσμο. Παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό το νησί δεν είναι για να έρχεσαι Αύγουστο ίσως. Και δεν είναι σίγουρα για να έρχεσαι μαμάξι, δεν έχει πουθενά να παρκάρεις. Πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή πρέπει να φύγει κάποιος μπροστά σου ίσως. Μπορεί να ψάχνεις για πάντα. Σε οποιαδήποτε περιοχή και να έχουμε πάει μέχρι στιγμής, βρίσκεις πάρα πολύ δύσκολα. Ούτε μπήκαμε να βουτήξουμε, εννοείται. Γίναμε μουσκεμα από τον ιδρώτα. Αυτό που βλέπετε είναι ιδρώτα. Δεν άξιζε να βουτήξεις. Δεν άξιζε, παιδιά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν και βράχια και τέτοια. Αν μπάτσεις και τίποτα, άστα. Όχι, πάμε. Γιατί δεν έχω θέματα με βράχους. Σι. Ο Αλέξανδρος πήρε κάτι διακριτικό να πιει. Βγήκα να σε βλέπω να πίνεις. Πώς πίνεις από εδώ, ας πούμε. Γεια μας. Φίλε, είναι τεράστιο. That's what she said. Έχει τεράστιες μερίδες. Είναι και όλα πεντανόστιμα. Μέχρι στιγμής. Σοκ. Εγώ εκτίμησα αυτό. Λάδι, ξύδι. Τίμιο. Λοιπόν, έχω να πω
ότι για όλα αυτά που πήραμε που είδες πληρώσαμε 60 ευρώ. Είναι πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτείς ότι στο χρυσό τραπέζι, μην μιλήσω για το χρυσό τραπέζι, πληρώσαμε 55. Και επίσης μας κεράσανε και μπύρα και τους δύο. Δηλαδή πόσο τίμιο. Επίσης, οι μερίδες ήταν μεγαλύτερες από τη Θεσσαλονίκη και την Πέρεα. Και ήταν πιο φθηνά. Επιστρέφουμε στην Γκάλινα. Ανεβήκαμε να δούμε το Πόρτο Τιμόνι. Έχει αυτή εδώ τη θέα εδώ πάνω. Και δεν βλέπουμε το Πόρτο Τιμόνι βέβαια. Ψάχνουμε να δούμε που είναι. Αλλά τι ωραίο που φαίνεται. Τελικά έπρεπε να περπατήσουμε λίγο ακόμα για να φτάσουμε εκεί πέρα που σας είπα. Στο Πόρτο Τιμόνι. Από εκεί πάνω βλέπαμε έτσι τη θέα λίγο της θάλασσας. Και τώρα πάμε να δούμε από πάνω βασικά, το viewpoint. Το Πόρτο Τιμόνι είναι όλο. Καλά είναι. Είναι παραλία από το Πόρτο Τιμόνι. Αυτό. Τελικά είναι πολύ που έχουμε να κατέβουμε. Να ξέρετε, άμα θέλετε να δείτε, έχει πολύ περπάτημα στο πάνε, πολύ περπάτημα στο γύρνα και είναι ανηφόρα το γύρνα. Πολύ ανηφόρα. Αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε πώς και πώς. Wow. Μαγευτικό. Το σημερινό outfit έχει ως εξής. Εγώ και το αμόρε μου που βάζει τα παιδιλάκια του εδώ. Τα λατρεύω αυτά τα παιδιλά. Θα πάμε εδώ πέρα κάπου στις Μπενίτσες, γιατί αργήσαμε πάρα πολύ να γυρίσουμε αφού κάναμε το tour και όλο αυτό. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Είναι 9 η ώρα και πάμε για φαγητό. Δείτε πόσο ζωή έχει στις Μπενίτσες. Πραγματικά δεν το πίστευα αυτό. Πολύ χάρηκα που ήρθαμε και πάμε να φάμε μεξικάνικο στο τι κάνετε που βλέπω μπροστά. Τι κάνετε? Πώς λέγεται? Το κοκτέιλ λέγεται πικάντο. Αυτό το μαγαζί δηλαδή. Για πιέζα να μας πεις αν είναι ωραίο. Καλό, εγκρίνεις. Καίει. Έχεις να δηλώσεις κάτι? Για ποιον? Για το φαγητό. Κλαίω τα λεφτά που δώσαμε χθες ακόμα. Κλαίς τα λεφτά που δώσαμε χθες ακόμα το βράδυ. Πες μας για το σημερινό φαγητό. Τι βαθμολογία δίνεις? Στα πόσα? Στα 10 ρε αγάπη. Στα 5, άντε στα 5 που είναι και το... Μετράω και αυτό μέσα. Όλα. 3. Μέτριο δηλαδή. Το 5 είναι το άριστο. Το 4 είναι δικό μου, άρα... Λοιπόν, θα με ρωτήσεις κάτι μήπως ή θα μιλάω μόνο? Για πες πώς φάνηκε. Λοιπόν, μου φάνηκε, βασικά, μου άρεσαν πάρα πολύ τα τάκες που φάγαμε με το κατόπουλο, ξετανίστηκαν. Από εδώ μου άρεσαν πάρα πολύ τα νάτσος. Ήτανε τέλεια, ειδικά η Pico de Gallo. Pico de Gallo, με ξέρετε, το καλύτερο. Αυτά δεν με δούλευαν, αλλά αυτά. Τεσσεράμιση. Τρία είχες πει. Τις καλημέρες μας. Λοιπόν, είναι 9 και 5 το πρωί. Έχουμε ξυπνήσει από τις 8 και 4 γιατί ο αγαπάκος μου αντί να μου πει ότι είναι 8 και μισή που δεν ήταν 8 και μισή, ενώ ότι να με ξυπνήσει σε 8 και μισή, με ξυπνήσει σε 8 και 4 έντρομος. Χατ μου, είναι 8 και 4 και λέγω 9 και 4. Πω. Πώς αργήσαμε έτσι? Χίλιες φορές θα πούμε 8 και 4. Ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε 9.30 στο λιμανάκι της Λευκίνης. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε μέχρι εκεί 38 λεπτά και είναι 9 και 5 και έχουμε να πάρουμε και να φάμε κάτι. Γιατί, τι, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλύτερα να μην πάω κρουαζιέρα αν δεν πάρουμε να φάμε. Θα το επιθυμίσω. Δεν έχω πιει καφέ. Έχω φάει. Θέλετε μην πάρουμε να φάμε. Δεν γίνεται, φίλε μου. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, πάμε κρουαζιέρα σήμερα, τρίτη μέρα,
στους αγαπημένους υπαξιούς ή αντιπαξιούς. Ας πάμε μαζί μας, εννοείται. Λοιπόν, φτάσαμε, τα καταφέραμε, φάγαμε, ήπιαμε καφέ. Φτάσαμε, πήγαμε 120 στην ουσία. Εντάξει, δικό του πρόβλημα γιατί καθόμαστε στην τελική. Εγώ δεν αγχώθηκα καθόλου. Όταν όμως λέει ότι θα φύγει, άρα 10. Τι ώρα είναι? Παραπέντε. Παραπέντε, και ακόμα είμαστε εδώ. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί για μπραντς, εδώ μπροστά στους παξούς. Λέγεται Άκης, είναι το πιο καλέσθητο κατ' εμέ μαγαζί εδώ πέρα. Οπότε, ναι. Και έχει και τελεία θέα. Ήρθαμε εδώ πέρα για φαγητό, λέγεται Μικρό Νησί, έχει μπροστά τη θάλασσα και είναι πολύ όμορφο. Μας είπε εδώ πέρα ο κύριος ότι όλα τα φαγητά γίνονται στο ξυλόπουλο, οπότε ανυπομονώ να τα δοκιμάσουμε. Αυτό είναι ταραμάς. Τι έχει μέσα, θυμάσαι? Κάτι νόστιμο. Κάτι νόστιμο. Και εδώ είναι ψωμάκι με ελαιόλαδο. Α, τέλειο φαίνεται. Για πες μας. Πούδρα. Λεμόνι, μαύρο που μαύρο λεμόνι. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Α. Ωραίο. Να με φάω. Λοιπόν, ήρθε το ψαράκι μας, φαντράκι. Και συνοδεύεται με τα λαχανικά. Και η μελίτσα δώρα. Και η μελίτσα δώρα. Μας το άνοιξε ο άνθρωπος εδώ πέρα και πέλε μία σώσο πολλά δολέμωνο και ανυπομονώ. Καλημέρες, καλημέρες. Λοιπόν, χθες καθίσαμε στο σπίτι, στο δωμάτιο το βράδυ, γιατί ήμασταν πτώματα και οι δύο. Επίσης, εγώ λίγο ήμουνα κάπως, ένιωθα ότι είμαι συνέχεια σε ένα καράβι και πήγαινα όπα, 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 έτσι. Τέλος πάντων, σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα. Αποφασίσαμε μέχρι τις 5.30 που είναι να φύγουμε και θα φύγουμε από το λιμάνι της Κέρκυρας. Να πάμε προς την Κέρκυρα για περπάτημα πρωινό και για φωτογραφίες, εννοείται. Οπότε θα δούμε λίγο σήμερα χώρα και έτσι. Αυτά, χαιρετάμε το δωματιάκι μας, το οποίο πολύ καλά μας φιλοξένησε. Παρόλο που δεν ήταν ξαναδοχείο, μας αλλάζανε τις πετσέτες, μας καθαρίζαν κάθε μέρα το δωμάτιο. Είμαστε τόσο μα τόσο ευχαριστημένοι με αυτό το δωμάτιο, πραγματικά. Θα γράψουμε super κριτική, εννοείται, στο Booking και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και είναι και πολύ ακριβώς στη μέση Μπενίτσες, δηλαδή αν είναι να έρθετε στην Κέρκυρα, να έρθετε στις Μπενίτσες. Γιατί είσαι και στη μέση από τη μία πλευρά του νησιού και στη μέση από την άλλη πλευρά του νησιού. Αυτά έχω να σας προτείνω. Φιλάκια! Λοιπόν, φάγαμε και το πρωινό μας, το μπραντς μας. Η αλήθεια είναι πως ήταν καλύτερο από χθες, αλλά αν έρθετε εδώ, μην πάρετε πάνελεξη κάθε μέρα. Δεν μου άρεσε καθόλου, ήταν σαν στόχο. Δεν με. Τώρα αλήθεια μου σου είπε ότι το άρεσε. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ ωραία σως, φράουλας και κάτι φρουτάκια, αλλά τα αυγά ήταν εξαιρετικά τώρα.
Λένε ότι άμα έρθει στην Κέρκυρα, πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Ξέρεις που είμαστε? Στο ταβερνάκι της Κυραμαρίνας. Της Κυραμαρίνας, της Μαρίνας. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρει κάτι ψιλολόγια στην αρχή. Πήραμε εμείς... ψωμί. Μπράβο. Εμείς πήραμε τραμοσαλάτα, γιατί το αγόρι μου τρελαίνεται. Και χρειάζεται όταν τρώτε να τρώτε τραμά. Γιατί? Μοιάζει πολύ. Α. Γιατί οι Ισπανοί παραπάνω ξέρουν. Και μας έφεραν αυτά με το ψωμάκι μας. Και πήρε και ένα τσίπουρο εδώ το αγόρι μου. Φυσικά δεν μπορούσαμε να μην πάρουμε αυτούς τους κολοκυθοκευτέδες που όπως βλέπεις είναι φουλ τραγανή. Εγώ τους έπιαζα με το χέρι μου. Τώρα θα σας κόψω κιόλας να δείτε τι τέλειο που φαίνονται. Κράντσι. Εδώ έχουμε πάρει σαρδέλα με χοντρό αλάτι, λεμόνι και ελαιόλαδο και ρίγανη και φαίνεται πολύ ωραία. Είναι καλή? Πολύ μαλακιά. Επίσης πήραμε χτά ποδάκι με φάπα και αυτό πώς το είπαμε? Μποβέ. Μποβέ με μύδια. Με μύδια. Τι να πω? Πώς ήταν το φαγητό? Ωραίο. Ναι. Τίποτα το να πεις wow, δηλαδή αυτά που γράφουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας και τέτοια. Εγώ θα σου πω ότι δεν πρέπει να πας οπωσδήποτε. Συμφωνώ. Νόστιμο, δεν λέμε ότι δεν είναι νόστιμο, αλλά τίποτα το... εντάξει, ένα τίμιο 4 θα το πάρει. 4, δηλαδή, ναι, και κακό. Εγώ 4 θα δει. Δεν είναι κακό το φαγητό, δεν λέμε αυτό. Όχι, απλά δεν ήταν τίποτα το... Βάσει αυτό που γράφουν όλοι ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας και περιμένεις κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό, έχεις μεγάλες προσδοκίες και όχι τι πάντα θα φας. Θα φας πολύ καλά, πολύ καλές τιμές, δηλαδή πληρώσαμε 50. 57 πληρώσαμε, 60 σχεδόν. Ναι, αλλά αν σχεδόν πήραμε και ψάρια και μακαρονάδες με μύτια και τέτοια, μια χαρά είναι. Ναι, ήταν καλά. Και από τη στιγμή που είχε και 1,5 πλοκάμι που χταπόδι για τα 14 ευρώ που 2 είχε. 2 είχε. Δεν ήταν, ένα ακόμα στη μέση ήταν. Α, συγγνώμη. Ένα ακόμα στη μέση και μισό. Τώρα? Τώρα θα πάμε αεροπλάνο, θα λέγα. Καράβι. Πάμε να πάρουμε το καραβάκι μας για να πάμε Ιγουμενίτσα και από εκεί να γυρίσουμε Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να βγούμε, μπαίνουμε στο λιμάνι. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Φεύγουμε. Ποιος ξέρει. Ίσως ξαναβρεθούμε. Ναι, αλλά δεν τελειώνουν οι διακοπές. Αλλά δεν τελειώνουν οι διακοπές. Δεν ξέχασα να σας το πω αυτό. Έχουμε κι άλλο. Ναι. Ιωνίτικο. Ίσως Ιόνιο δεν είμαστε. Ιωνίτικο. Ιόνιαν. Ιόνιαν vlog θα πάει αυτό το summer. Λοιπόν, θα κλείσει αυτό εδώ το vlog. Κάπως έτσι, με σαντουιτσάκι. Μπήκαμε στα Γιάννενα γιατί πεινούσε υπερβολικά και μέχρι να φτάσουμε θέλουμε άλλες 3 ώρες. Και του λέω κάτι πρέπει να φάμε. Και τυχαία βρήκαμε μια καντίνα που άνοιξε τώρα. Την έχουν νέα παιδιά. Λέγεται Σημείο Street Food και είναι ακριβώς όπως βγαίνεις από τα Γιάννενα. Στην ουσία εμείς στρίψαμε και ήρθαμε. Ναι, κάναμε στροφή και βγαίνουμε. Και βγήκαμε για να πάμε εκεί πέρα. Γιατί μόλις την είδαμε. Είναι full περιποιημένη. Αν δηλαδή κάνετε το ταξίδι που κάναμε και γυρίσετε από, πώς το λένε, από Κέρκυρα για Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, ναι, από Ιγουμενίτσα, να ξέρετε αξίζει full να πάτε να φάτε. Είναι ίσως από τα πιο ωραία σάντουιτς που έχω φάει τελευταία. Και έκανε 3,80 και είναι τεράστιο όμως. Αυτό. Σας φιλώ. Να έχετε μια πανέμορφη συνέχεια των διακοπών και των δικών σας αν κάνετε διακοπές. Γρήγορα πέρασε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like από κάτω. Αν σας άρεσε να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.